Όπως ξέρετε, πρώτα απ' όλα θα σας πω καλά νέα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Όσο παράξενο και αν φαίνεται. Μην ανησυχείτε, δεν εξαρτάται από τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ωραία. Άρα, περιμένετε. Λοιπόν, άρα, υπενθυμίζω λίγο το πλαίσιο. Το 2007 η Κύπρος έβγαλε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα. Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία το 2010, όταν τελειώσαμε το 2003 συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, 2007 συμφωνία οριοθέτησης με τον Λίβανο και 2010 συμφωνία οριοθέτησης με το Ισραήλ. 2004 θέσπιση της Κυπριακής ΑΟΣ. Τώρα, αν μερικοί από εσάς είναι Μακεδόνες, μιλάω και στην κυρία Φλόρινα, να ξέρεις ότι όλα αυτά που θα πω, εδώ, από εδώ και πέρα, θα βοηθήσουν και το άλλο θέμα. Παρόλο που δεν σου φαίνεται αμέσως. Έτσι είναι. Άρα, βγάζουμε αυτά τα οικόπεδα, εμείς τα βγάζουμε αυτά 13 Νοεμβρίου 2014. Πρώτη παρατήρηση για τους πιο ειδικούς, αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα είναι βέβαια παράνομα. Διότι είμαστε στα διεθνή χωρικά ύδατα, χωρίς θέσπιση. Όμως τι κάναμε, εδώ κάναμε ένα στρατήγημα και όχι τέχνασμα. Εκδώσαμε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα με ΦΕΚ στην Ελλάδα και μετά τα περάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι η γκαζέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έβγαλε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα. Στην γκαζέτα είναι γραμμένο ότι πρέπει να διαβάσετε το ΦΕΚ. Βλέπετε. Άρα έχετε τις 28 χώρες που συμφωνούν ότι όλα αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, παρόλο που είμαστε σε διεθνή χωρικά ύδατα χωρίς θέσπιση, είναι της Ελλάδος. Τώρα λοιπόν δεν είναι πια παράνομο, είναι αποδεκτό από τις 28 χώρες, συν την Αλβανία, συν τη Λιβύη, συν την Αίγυπτο, γιατί αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, θα σας ξαφνιάσει, μπαίνουν μέσα στο FIR. Τυράννων, Τρίπολης, Καΐρου. Και μάλιστα και Μάλτας και Ιταλίας βέβαια, αλλά αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει που μπαίνουν στο FIR. Άλλο το FIR, άλλο η ΑΟΣ. Σωστό. Αλλά αν ήσασταν ας πούμε της Ιτοπάθειας, θα λέγατε ότι το FIR τους μπαίνει στην ΑΟΣ μας. Είσαι της Ιτοπάθειας. Εξαντλήθηκαν αυτοί που ήταν της Ιτοπάθειας. Πάμε για τα καλά νέα. Βεβαίως, πριν. Ποιο είναι ευρύτερο, το FIR ή η ΑΟΣ? Εξαρτάται από τις χώρες. Δεν υπάρχει απάντηση. Έχω δύο περιπτώσεις, αγάπη μου. Κύπρος και Ελλάδα. Για την Ελλάδα, η ΑΟΣ είναι πιο μεγάλη από το FIR. Για την Κύπρο, είναι το FIR που είναι πιο μεγάλο από την ΑΟΣ και γι' αυτό έχουμε και Κύπρους εδώ. Γι' αυτό οι Κύπροι ποτέ δεν συζητάνε πώς πετάει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι εντός του FIR, επειδή η ΑΟΣ είναι εντός του FIR. Όμως εμείς έχουμε κάνει ήδη μια ειδική σύζευση με τη Μάλτα, γιατί με τη Μάλτα δεν έχουμε επαφή ΑΟΣ και έχουμε μια ζώνη που θα είμαστε στο FIR τους, αλλά θα είμαστε στη δικιά μας ΑΟΣ. Και τους έχουμε πει, παιδιά, δεν θα παραβιάζουμε, θα είμαστε μόνο για ΑΟΣικοι. Αυτό. Ναι, γιατί μιλάμε βέβαια για την γραμμή οριοθέτησης όπως την προβλέπουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Άρα, εδώ λοιπόν τι έχει γίνει και από τότε που έχουμε βρεθεί. Έχουμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα που εξαφανίστηκαν εκτός από αυτά που είχαμε υποψηφιότητες. Δηλαδή το 1, το 2 και το 10. Αλλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα είναι ότι υπογράψαμε επιτέλους με τα ελληνικά πετρέλαια για το μπλοκ 10. Έγινε αυτό. Προηγουμένως είχαμε υπογράψει για το μπλοκ 2 με την Total, ελληνικά πετρέλαια και Edison, δηλαδή Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία. Είναι μια περιοχή που είμαστε κοντά πρώτον στην Ιταλία, άρα υπάρχει συμφωνία υφανοκρηπίδας με την Ιταλία από το 1977. Έχουμε το κοίτασμα Πύρος,
Όπως ξέρετε, οι βορειοϋπηρετικοί σύλλογοι παντού στον κόσμο λέγονται πύρους. Εντελώς τυχαία, το κοίτασμα εκεί πέρα το ονόμασαν πύρους. Και πιο κάτω το ονομάσαμε Αχιλλέας. Το υπενθυμίζω αυτό, το όνομα των κοιτασμάτων δίνεται από τις εταιρείες. Και όχι από τη χώρα. Όμως οι εταιρείες προς τιμής της χώρας πάντοτε επιλέγουν ονόματα που είναι της χώρας. Άρα για την Κύπρο έχουμε βάλει π.χ. προς το παρόν Ωνασταγόρα, Αμαθούσα, Καλυψό, Αφροδίτη, Γλάφκος. Ποιο είναι το πρόβλημα για την Τουρκία? Θέλει δεν θέλει, κάθε φορά που κάνει αναφορά πρέπει να πει ότι είναι το κοίτασμα Καλυψό. Όλοι βέβαια ξέρετε ότι η Καλυψό είναι τουρκικής καταγωγής. Έτσι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε αναφορά και να κάνει, από τη στιγμή που το όνομα είναι έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε στην Κύπρο. Γιατί είναι οι ίδιοι, και ακόμα και οι ίδιες εταιρείες, αν ήμασταν στην ΑΟΣ της Τουρκίας, τα κοιτάσματα θα είχαν ένα τουρκικό όνομα. Και βέβαια εμείς δεν τα λέγαμε τίποτα, αφού είναι... Άρα, τώρα έχουμε υπογράψει και το κίτρινο που είναι πάνω, αυτό είναι πιο πρόσφατο, πήγε μαζί με το 10, είναι η θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, αυτή θα την έχει νοικιάσει η Repsol και τα ελληνικά πετρέλαια. Η Repsol είναι ισπανική. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε βάλει μέσα στην ελληνική ΑΟΣ τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Τώρα θα σας κάνω ένα τεστ. Αυτές οι τρεις χώρες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι. Αυτές οι τρεις χώρες είναι στο ΝΑΤΟ? Η κυβέρνηση το ξέρει. Όχι, γιατί σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας έλεγαν να βγούμε. Να μην έχουμε καμία επαφή με αυτά τα κράτη-μέλη. Και τώρα όλες τις υπογραφές που κάναμε είναι όλες με κράτη που είναι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς σας ενημερώνω. Ειδικά εδώ στην Αγγλία. Το πιάστε το υπονοούμενο. Να σας πω τον κώδικα 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Άρα, αυτά είναι τα δεδομένα και τώρα έχουμε προοπτικές. Σας το λέω για το καλοκαίρι, γιατί όχι δεν λέμε. Τέλος πάντων, για να το ξέρετε το καλοκαίρι, να το χαρείτε. Θα έχουμε και αυτά τα δύο θαλάσσια οικόπεδα, όπου θα έχουμε την υπογραφή με την Exxon Mobil, Total και ελληνικά πετρέλαια. Άρα τώρα μπαίνουν και οι Αμερικανοί. Η Αμερική είναι στο ΝΑΤΟ? Όχι, γιατί άμα... Και η Total είναι η ίδια Total βέβαια. Άρα προσέξτε τώρα, μεταξύ τους θα είναι 40-40-20. Προσέξτε, δεν είναι το ποσοστό με την Ελλάδα, είναι το ποσοστό μεταξύ τους. Ωραία. Τώρα τα δεδομένα της Κύπρου. Ακόμα πιο εντυπωσιακά. Η Κύπρος τώρα θωράκισε ακόμα περισσότερο την ΑΟΣ της, βάζοντας την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει μια διάλεξη μαζί, αυτό το οικόπεδο είχε άλλο χρώμα, σαν αυτό. Αλλά τώρα να ξέρετε ότι η Κύπρος, σε όλα αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, 2, 3, 6, 7, 8 και 9, συν το 11, είναι παντού η Eni και σχεδόν παντού η Total. Η Total μπήκε και στο θαλάσσιο οικόπεδο 3. Για το οποίο ακούσατε για το κοίτασμα Σουπιά. Το κοίτασμα Αφροδίτη είναι στο 12, όπου μπήκε και η Shell. Πριν είχαμε μόνο την Avner, Delek και την Nobel. Άρα δύο Ισραηλινές εταιρείες και μία Αμερικάνικη και τώρα και μία Αγγλική. Εδώ στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 είχαμε ήδη την Exxon Mobil και την Κατάρ Πετρελαίων, από το Κατάρ. Άρα κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τώρα δύο εταιρείες που παίζουν και εδώ και εδώ. Έχουμε τρεις χώρες που παίζουν και εδώ και εδώ. Ωραία. Αυτός ο άξονας από εδώ που είναι τα πρώτα κοιτάσματα και πηγαίνουμε έτσι, έως το τακούνι της Ιταλίας,
είναι ο άξονας που θα έχει ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed. Αυτός ο άξονας που ξεκινάει από το Ισραήλ, πηγαίνει στην Κύπρο, πηγαίνει στην Κρήτη και πηγαίνει στην Αττική, μετά διασχίζει και φεύγει προς Ιταλία, θα είναι ο άξονας του ηλεκτρικού καλωδίου Euro-Asia Interconnector. Ωραία. Τώρα σας είπα όλα τα καλά νέα, μπορεί να φύγετε. Αλλά βέβαια πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, αλλιώς θα μου πείτε δεν είπε τίποτα. Εγώ σας είπα ότι από εδώ και πέρα μπορεί να φύγετε. Όλα αυτά που θα σας πω τώρα είναι για να ανατρέψω αυτά που έχετε ακούσει λόγω προπαγάνδας. Άρα πρώτη παρατήρηση, σας εξηγούν ότι το γεωτρύπανο της Τουρκίας θα έρθει στην Κύπρο. Πρώτη φράση. Ωραία. Μιλάμε για την Κύπρο ή μιλάμε για την Κυπριακή ΑΟΣ. Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα, αν το γεωτρύπανο είχε έρθει πριν το 2004, θα ασχολιόμασταν με αυτό? Όχι. Γιατί είναι μερικοί που λένε το γεωτρύπανο θα έρθει επειδή έχουμε υδρογονάνθρακες. Να ξέρετε ότι το γεωτρύπανο θα μπορούσε να έχει έρθει πριν και εμείς δεν θα λέγαμε τίποτα. Διότι δεν θα είχαμε ΑΟΣ. Άρα, το γεωτρύπανο, να ξέρετε, αυτό μπορώ να σας το κάνω και ζωντανά, είναι καλό να θυμάστε το site Marine Traffic. Αν το πάτε λοιπόν στην ιστοσελίδα του και βρίσκετε, πού βρίσκεται οποιοδήποτε καράβι και γεωτρύπανο, ανά 3 λεπτά. Άρα, αυτή την περίοδο τώρα που συζητάμε, το λέω και για την κάμερα και τον υπεύθυνο, το γεωτρύπανο είναι σε αυτή τη ζώνη. Προσέξτε, αυτή η ζώνη είναι οριακά εδώ. Μόνο τυχαία δεν είναι. Άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είναι μέσα τεχνικά στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά ξέρετε, ακόμα και αν ήταν εδώ, πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ θα ήταν. Άρα έχετε μερικούς ακραίους που λένε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Ωραία. Εγώ λέω, ας πούμε, άμα ήταν λίγο πιο πάνω από την Κερίνια, θα έκανες κάτι? Αφού είναι κατεχόμενο. Άρα, όταν σας λένε μπαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, να λέτε μπαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ όπου έχουμε θαλάσσια οικόπεδα ή εκτός των θαλάσσιων οικοπαίδων. Άρα σας δίνω τώρα, ο πορθητής είναι εδώ και τον Μπαρμπαρός κάνει αυτό. Το Μπαρμπαρός παίζει με το θαλάσσιο οικόπεδο 7, 8, 11, 12. Άρα, το Μπαρμπαρός κάνει σεισμικά σε περιοχές που έχουμε δώσει ήδη. Επειδή τα έχουμε κάνει ήδη τα σεισμικά. Για όσους δεν το πιάσαν. Οι εταιρείες για να μπουν σε θαλάσσιο οικόπεδο είναι αναγκασμένες να αγοράσουν τα σεισμικά μας. Άρα, μόλις μπήκαν, τα έχουν αγοράσει όλα. Τα σεισμικά είναι προσβάσιμα σε όλους. Να ξέρετε ότι θα μπορούσε θεωρητικά και η Τουρκία να αγοράσει τα σεισμικά. Η Τουρκία δεν αγοράζει τα σεισμικά, αλλά κάνει σεισμικά. Στο ίδιο σημείο. Ναι, αγάπη μου, αλλά απλώς το εξηγώ, μη μου χαλάς το τέτοιο μου. Πρώτα απ' όλα δεν ασχολούμαστε με πολιτική. Άρα ξαναλέω, έχει σημασία να το βλέπεις ορθολογικά, γιατί λες, ξοδεύουν λεφτά για να κάνουν σεισμικά πάνω στις γραμμές που έχουμε ήδη, αλλά το ερώτημα είναι σε ποιον θα το πουλήσουν. Κανέναν. Άρα είναι έξοδα μόνα τους. Τα έξοδα ενός σεισμικού είναι πολύ μικρότερα από ένα γεωτρύπανο. Άρα το γεωτρύπανο, άμα δεν κάνει τίποτα, 100.000 την ημέρα. Άμα ψάχνει για φυσικό αέριο, 450.000 την ημέρα. Άμα ψάχνει για πετρέλαιο, 600.000 την ημέρα. Άρα τι κάνει η Τουρκία, η οποία δεν είναι ηλίθια παρόλο που το πιστεύουν μερικοί, βάζει τον Μπαρμπαρός να κάνει τις κινήσεις και να λέμε εμείς απαράδεκτο, μπαίνει, βγαίνει. Και βέβαια είναι απαράδεκτο, προσέξτε, δεν λέω ότι δεν είναι απαράδεκτο, αλλά είναι φτηνό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο φτηνά. Άρα η Τουρκία κοιτάζει το φτηνό και εμείς κοιτάζουμε το απαράδεκτο. Ενώ όταν μπαίνει λοιπόν ένα γεωτρύπανο, τότε είναι απαράδεκτο ακριβά. Εκεί η Τουρκία κοιτάζει το ακριβό.
Ωραία. Τώρα θέλω να είστε όλοι Τούρκοι. Είναι εύκολο. Οι Έλληνες μπορούν να γίνουν Τούρκοι όταν νευριάζουν. Ενώ οι Τούρκοι όταν νευριάζουν δεν γίνονται Έλληνες. Άρα, να θέλω λοιπόν να σκεφτείτε το εξής. Ας πούμε ότι είμαστε Τούρκοι. Είναι σημαντικό. Μην τα βλέπετε μόνο από τη μια πλευρά. Είμαστε Τούρκοι, εντάξει. Αν ήμασταν Τούρκοι και είχαμε ένα γεωτρύπανο, θα πηγαίνατε στα θαλάσσια οικόπεδα που υπάρχει συμβόλαιο. Όχι, μπράβο. Πολύ καλή Τούρκος. Όχι, όχι. Εσείς γελάτε, εγώ δεν γελάω. Εμείς τα κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Έχω και μάρτυρα. Η ιδέα πια είναι ότι είναι καλό να σκέφτεσαι. Μάλιστα, θυμάσαι στη σχολή Εθνικής Άμυνας όταν τους έλεγα τώρα θα κάνουμε τους Τούρκους. Ναι, πού θα το πάει πάλι ο δάσκαλος. Η ιδέα ποιο είναι. Παίζετε σκάκι, λευκά, μαύρα, κάπου κάπου αλλάζετε για να δείτε πώς τα βλέπετε. Άρα, π.χ. ένας κανονικός Τούρκος στρατηγιστής θα λέγει, άμα θέλει να τους πλήξουμε, αλλά να μην φάμε και τα μούτρα μας, μπορούμε να πάμε στο 1, στο 4, το 5 και το 13. Ποιο είναι το πιο σπουδαίο. Είναι ότι στο 1, το 4 και το 5 και το 13 δεν έχει πάει ποτέ τον Μπαρμπαρός. Πρέπει να το έχεις. Δηλαδή δεν βρέθηκε ένας τύπος να τους πει, ρε παιδιά, ας πάμε εκεί που δεν είναι. Μετά, αυτό εδώ γίνεται από το 2011. Ωραία. Μετά λοιπόν τον Μπαρμπαρός πήγε στο 2-3-9 όταν κάναμε το συμβόλαιο ήδη με την Έννη. Και την Κογκάζ, που είναι από την Κορέα. Και λες, καλά ρε παιδιά, γιατί έρχεστε μετά που υπογράφουμε το συμβόλαιο, δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Δηλαδή κάνουμε διαπραγματεύσεις, οι οποίες κρατούν μήνες. Άρα, αν ήταν ορθολογικοί και θέλαν πραγματικά να παίξουν στην περιοχή, θα ερχόταν πριν το συμβόλαιο. Διότι πολύ απλά, άμα ερχόταν πριν το συμβόλαιο, η εταιρεία θα θεωρούσε ότι είναι αμφισβητούμενη η περιοχή, όπως το είπες για το χορό. Ε? Και κατά συνέπεια θα προτιμούσαν να λένε, παιδιά, να μην πάμε. Όμως εδώ τι έγινε. Όλοι αυτοί έχουν υπογράψει για το 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και λέει τώρα η Τουρκία ότι εγώ θα πάω να στείλω το γεωτρύπανο εκεί που είστε. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Κύπρος πρέπει να κάνει κάτι που είναι πρέπει να κάνει κάτι που είναι απλό και είναι θεσμικό. Πρέπει να κάνει ερηματική διακοίνωση στα Ηνωμένα Έθνη για να πει, είναι υποχρεωμένη να το πει αυτό, παρόλο που δεν το έχει ανάγκη, τυπικά να το πει, έτσι ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι ότι είπε, έχω ένα θέμα. Στην πραγματικότητα η Κύπρος δεν έχει κανένα θέμα, δηλαδή πολύ απλά, οι Αμερικανοί έχουν μια διπλωματία, πώς θα σας το πω τώρα, γιατί εσείς είστε Άγγλοι, πού να καταλάβετε. Οι Αμερικανοί, ας πούμε, λένε, έχουμε φέρει 14.000 κιλά διπλωματίας. Αυτό είναι η περιγραφή ενός F-16. Αν νομίζετε το λέω με χιούμορ, αυτό ήταν επίσημη δήλωση. Και μάλιστα τώρα έκανε λίγο περισσότερο, είπε και τα κιλά της φρεγάτας. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση οι Τούρκοι θέλουν σαν να πετάξουν. Έχει ερώτηση σε σχέση με αυτό που λέω τώρα. Άρα, θέλησαν λοιπόν να πετάξουν στην περιοχή, εδώ είναι το πιο αστείο, με F-16. Λες τι κρίμα. Δηλαδή, ο άλλος είναι από κάτω, είναι αυτός που τα φτιάχνει. Και είναι αυτός που στα πούλησε. Και εσύ, λες τώρα στους Κύπριους, τώρα εγώ θα σας κανονίσω, θα περάσω με τα F-16. Ενώ από κάτω έχει αεροπλανοφόρο αμερικάνικο. Το πιάσατε. Περνάνε λοιπόν τα F-16, δέσμοι, τζουπ, 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 πέρασαν σε χειριστήριο αυτόματο. Έσβησαν όλα, γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί το F-16. Προσέξτε, από κάτω έχουν F-18. Γιατί είναι το ναυτικό. Είναι το εκεί, τα ξέρουν αυτά εδώ. Άρα τους έσβησαν, δεν ξαναέρθαν. Μετά ήρθαν και οι Γάλλοι, και αυτοί για βόλτα. Δεν είχαν τίποτα να κάνουν οι Γάλλοι. Λένε θα φέρουμε δύο φρεγάτες, μία για υποβρύχια και μία για αεροσκάφη. Έτσι. Και πού πήγαν οι Γάλλοι,
εκεί που είναι η Γαλλία. Και πού πήγαν οι Αμερικανοί, αλλά οι Αμερικανοί έχουν μεγαλύτερο χιούμορ, γιατί έχουν άλλα μεγέθη διπλωματίας, για να κάνουν περιβαλλοντική έρευνα και αρχαιολογική έρευνα, έστειλαν 3 στρατιωτικά σκάφη, το καθένα 200 μέτρα, είναι για να αναφέρονται από μακριά. Εντάξει. Άρα, αυτοί που ήταν του περιβάλλοντος έκαναν τις έρευνές τους και γύρω αυτοί έκαναν περιπολία και το χιούμορ του Αμερικάνικου, εγώ το λατρεύω αυτό το χιούμορ, είπαν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα περιβαλλοντικά και τα αρχαιολογικά, απλώς περνούσαμε στην περιοχή. Όμως, τι γαμάτο timing. Και εντελώς τυχαία και οι Τούρκοι και αυτοί οι γαμάτοι δεν πήγαν καθόλου. Διότι όταν έχετε το αεροπλανοφόρο Τζόντζ και όταν έχετε, γιατί έχουμε και ένα το αγαπημένο μου είναι το USS New York. Δηλαδή αυτό είναι φτιαγμένο με το ατσάλι των πύργων. Και το σύνθημά του είναι «Δεν ξεχνώ». Άρα στέλνετε ένα πολεμικό σκάφος που έχει σαν σύνθημα «Δεν ξεχνώ» στο νησί που έχει σαν σύνθημα «Δεν ξεχνώ» και δεν ξέρω πώς το έκαναν, οι Τούρκοι το κατάλαβαν το υπονοούμενο. Και αυτοί, ούτε αυτοί δεν ξέχασαν να μην πάνε. Δεν πήγαν από λάθος, όχι, 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 το κατάλαβαν. Τι προσπαθώ να σας πω. Άρα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ιδέες που κυκλοφορούν λόγω των δημοσιογράφων, ωραία. Άρα, να σας το θέσω λίγο πιο προκλητικά, πιο ελληνικά. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μπει το γεωτρύπανο της Τουρκίας στο θαλάσσιο οικόπεδο 10. Ακριβώς εκεί που βρίσκονται οι Αμερικανοί και οι Καταροί. Θα δείτε ότι οι Αμερικανοί θα καταρρίσουν την περιοχή. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Και βέβαια δεν πρόκειται να γίνει, το λέμε θεωρητικά και το λέμε προκλητικά, για ένα πολύ απλό λόγο. Μπορούν να κάνουν μερικά πράγματα με την Κύπρο, αλλά όχι με όποιον να είναι. Άρα το θέμα ποιο είναι. Είναι μερικοί από εσάς που ανησυχούν για το θέμα της Κύπρου. Μπορεί να μου πείτε γιατί δεν ανησυχούσατε πριν το 2004. Πώς? Εσύ γεννήκες ανήσυχος, νομίζω. Εσύ γεννήκες πριν το 1974 ή μετά. Μετά. Γι' αυτό. Δεν είστε από τα κατεχόμενα όμως. Α, γι' αυτό. Ξέρω το. Να μην αλλάζει τίποτα. Σε κάποια φάση θα πρέπει να είσαι και εσύ χαρούμενος. Με ποια έννοια. Όταν έχουμε κάτι το χαρούμενο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μόλις το πετυχαίνουμε, λέμε, πω πω, τι θα συμβεί αύριο. Αν είσαι να λες, ελπίζω να φάω μια σφαλιάρα, έτσι ώστε αύριο θα είναι καλά τα πράγματα. Παντόφλα, λαστιχένια, ξέρω εγώ. Άρα, τελειώνω, λέγοντας το εξής. Η Κύπρος είναι πολύ θωρακισμένη τώρα. Δεν παίζουμε όπως να είναι με την Κύπρο. Θέλουν, δεν θέλουν. Η θωράκισή της δεν εξαρτάται καθόλου από την Ελλάδα. Δεν είσαι χαρούμενη. Και βέβαια, γιατί η Ελλάδα αυτή την περίοδο θα μπορούσε να μας εξηγήσει ότι συμφέρει να βοηθήσουμε την Τουρκία για να μην έχουμε προβλήματα. Άμα θέλετε να το σύρουμε εμείς το γεωτρύπανο, για να μην ξοδεύετε. Βλέπεις, θα έχουμε και αυτό. Άρα, λέω λοιπόν, θα μου πείτε τι σημαίνει, τι μας λέτε τώρα, ότι όλες αυτές οι εταιρείες ξαφνικά αγαπούν την Κύπρο, καμία σχέση. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν κοινά συμφέροντα με την Κύπρο. Άρα, εμείς αυτό που θέλουμε σε επίπεδο στρατηγικής και ενέργειας, δεν είναι να κάνουμε κανένα σύμφωνο φιλίας. Σας το είπα και στη διάλεξη για το Ποντιακό, οι χώρες που υπογράφουν σύμφωνο φιλίες είναι εχθρικές. Αυτές που είναι φιλικές μεταξύ τους δεν υπογράφουν ποτέ σύμφωνο φιλίας. Είναι σαν να υπογράφετε σύμφωνο αδελφότητας με τον αδελφό σας. Θα κάνετε ένα συμβόλαιο με έναν άλλον, αλλά όχι με αυτόν.
Άρα, και όπως βλέπετε όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν μπει στην περιοχή, όλα αυτά είναι θωράκιση της ενεργειακής κακέρας. Προσέξτε τώρα πώς πάει για τη Φλόρινα. Όλο αυτό ενισχύει την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή τον ελληνισμό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το θετικό για τα Σκόπια. Διότι είναι περίκλειστο κράτος και δεν παίζει καθόλου στην ΑΟΣ. Δεύτερον, η Τουρκία θέλει δεν θέλει, όλα τα κοιτάσματα είναι κάτω από την Κύπρο, κάτω από την Κρήτη, δεν είναι στο Αιγαίο και είναι στο Ιόνιο. Και αυτό οφείλεται στη Μεσογειακή Ράχη, η οποία εξηγείται από η Αφρικανική πλάκα, πηγαίνει κάτω από την Ευρασιατική. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν πέρασε από εκεί που ήταν τα κατεχόμενα. Άμα το ξέρατε, δεν είχατε κάνει κατεχόμενα από κάτω. Το έκαναν από πάνω. Εντάξει, άρα. Το έκαναν από πάνω επειδή θεωρούσαν πενταδάχτυλος είναι μια χαρά, πεδιάδια μια χαρά, αλλά δεν είχαν στο μυαλό τους κάτι άλλο. Σας το λέω για αυτούς που σας λένε τα ξέραμε όλα με το πετρέλαιο. Τίποτα δεν ξέραμε. Άρα, επίσης, να έχετε στο μυαλό σας ότι αν η Τουρκία γίνει μια χώρα δημοκρατική, προσέξτε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους, ούτε με την τουρκική παράδοση. Εδώ μιλάμε για Τουρκία. Αν η Τουρκία γίνει δημοκρατική και υπογράψουμε οριοθέτηση ΑΟΣ, οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας, οριοθέτηση γαλλίτητας ζώνης, σύνορα, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν θα κάνουμε καμία γεώτρηση κοντά στην Τουρκία, γιατί δεν έχουμε κοιτάσματα. Αλλά μην το συζητάμε πάρα πολύ, αντί να ασχολείστε πολύ με την Τουρκία, να ασχοληθείτε πολύ με τη Λιβύη, που είναι όλη αυτή η ζώνη επαφής. Με την Ιταλία και τη Μάλτα εδώ σε αυτήν την ζώνη, εδώ με την Αλβανία ελάχιστο και βέβαια εδώ, αυτή εδώ η γραμμή είναι με την Αίγυπτο. Άρα τώρα ετοιμαζόμαστε για αυτό το τριπλό σημείο επαφής, Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Αίγυπτος και Αίγυπτος-Κύπρος. Και η άλλη γέφυρα είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα αυτά εδώ λοιπόν βοηθάν για ποιο λόγο. Ενώ λέμε ας πούμε ότι είναι όλοι ουδέτεροι, έχουν έρθει όλοι οι Νατοικοί μαζί με την Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι μαζί με την Ελλάδα και μας εξηγούν ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη μας πιέζει για το άλλο θέμα. Να ξέρετε ότι δεν μπορούν να πιέσουν γιατί αυτή την περίοδο αυτά τα δύο περιμένουν την απόφαση της Ελλάδας. Η Ελλάδα μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνισμό. Άρα, εφόσον σας έκανε Τούρκος προηγουμένως, τώρα θα είστε Αμερικανοί. Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Άρα είστε όλοι Αμερικανοί. Θυμάστε βέβαια ότι η Exxon Mobil είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο. Ζητάτε από την Ελλάδα δύο θαλάσσιες περιοχές που έχουν έκταση η κάθε μία την Πελοπόννησο και θα είστε εκεί πέρα 7 χρόνια για έρευνα, 25 με 30 για εξόρυξη. Και σας λέω πολύ απλά, εγώ είμαι αντιπρόσωπος της Ελλάδας, εσείς είστε όλοι Αμερικανοί, σας λέω τι προτιμάτε ρε παιδιά, προτιμάτε να μπείτε στην ηλική ΑΟΣ και να έχετε δύο φορές την Πελοπόννησο ή να αποδεχτούμε το όνομα στα Σκόπια. Ξέρετε πώς θα απαντήσετε. Θα πείτε ποιο όνομα στα Σκόπια, πού είναι τα Σκόπια. Δεν ενδιαφέρει τους Αμερικανούς το όνομα και οι επαφές που κάναμε στο Κογκρέσο είναι πολλοί που λένε εμείς αυτό που θέλουμε είναι να λυθεί το θέμα και να μην μπαίνουν οι Ρώσοι εκεί. Όχι ότι μας ενδιαφέρει το θέμα του ονόματος. Άρα μπερδεύουμε διαφορετικά πράγματα. Άλλο το έδαφος, και να το πιάσετε όλοι αυτό είναι πολύ απλό, είναι το ανέκδοτο το δικό μας με την κατσίκα. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν ρώσικη κατσίκα. Δεν σημαίνει ότι θέλουν να βάλουν αμερικανική κατσίκα. Θέλουν απλώς να είναι καλό το χορτάρι, γκαζόν. Ωραία. Άρα, παίζουν μαζί μας όλο και περισσότερο και το βλέπετε επειδή η Τουρκία έχει απομακρυνθεί και από το ΝΑΤΟ σαν νοοτροπία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί του πρακτέου και γι' αυτό έχετε αυτή τη διαμάχη S-400, F-35 ή S-400 ΝΑΤΟ, όλο το πλαίσιο έχει ξεκαθαρίσει. Τι δεν έχει ξεκαθαρίσει? Η Ελλάδα με την ελληνική κυβέρνηση.
Για όλα τα άλλα είμαστε εντάξει. Άρα έχουμε μια σκακέρα που το μόνο που μας προβληματίζει είναι το εσωτερικό. Όχι το εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός παράγοντας που μας προβληματίζει. Σας δίνω ακόμα και το Κατάρ. Το Κατάρ που έκανε συμμαχία με τους Αμερικανούς εντός Κυπριακής ΑΟΣ, σας υπενθυμίζω ότι το Κατάρ είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Τεράστια ασφαλιά για την Τουρκία. Εσύ λέει, καλά παιδιά, είμαστε σύμμαχοι. Εσύ πήγατε με τους Αμερικανούς στην ΑΟΣ μιας χώρας που δεν υπάρχει για μας. Και το Κατάρ λέει, βεβαίως, με όλα τα λεφτά που έχει Άρη. Αυτό. Άρα, κλείνω λέγοντας το εξής. Τα πράγματα αυτά είναι συνδεδεμένα. Μην τα βλέπετε ότι, ας πούμε, έχουμε προβλήματα οικονομικά, γι' αυτό μας πατούν και μπορεί να μας επιβάλλουν ό,τι να είναι. Η Ελλάδα ανεβαίνει. Είναι σίγουρο ότι μερικοί από εσάς επίσης θα επιστρέψετε την Ελλάδα. Και εγώ το λέω με χιούμορ, ξέρετε, οι Έλληνες που θέλουν να πάνε στην Αμερική, έχει πολύ πλάκα να κάνεις οτιδήποτε μπορείς να πας στην Αμερική και πας και δουλεύεις στην Exxon Mobil, η οποία έρχεται νότια της Πελοποννήσου. Και λέει, παιδιά, το όνειρο της ζωής μου ήταν να πάω Νέα Υόρκη. Πες ότι είναι λίγο πιο κάτω από την Πελοπόννησο και λίγο πιο κάτω από την Κρήτη. Γι' αυτό στην Ελλάδα τώρα έχουμε σπουδές που αφορούν τους υδρογονάθκες, όχι μόνο στην Καβάλα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά βέβαια και στην Κρήτη, για ένα πολύ απλό λόγο. Όλοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αν όλοι αυτοί έρχονται ενώ δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο με τα ελληνικά δεδομένα, είναι επειδή υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και αυτό συμπίπτει με τη στρατηγική. Άρα σκεφτείτε το για το Brexit, έχετε δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας. Σκεφτείτε το, δεν είναι να απομακρυνθείτε τόσο πολύ για να επιστρέψετε. Αλλά εντάξει, μην βιάζεστε και αυτό στους μήνες. Μπορεί μετά τον Οκτώβριο είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.